Μένουμε κυρίε και κύριοι στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Διεθνέ κύκλωμα εμπορία ναρκωτικών που δρούσε από την Κολομβία μέχρι την Ευρώπη αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Εξάρθρωσαν οι ελληνικέ αρχέ. Ο Γιώργο Πρωτοψάλη είναι κοντά μα και εντόπισαν Γιώργο τεράστια ποσότητα κοκαίνη. 300 κιλά περίπου έβα κοκαίνη, τα οποία είχαν φτάσει από τη Λατινική Αμερική μέσα σε κοντέινερ με συσκευασίε μπανάνα. Να πούμε λοιπόν ότι είχαν νοικιάσει τα συγκεκριμένα ηγετικά στελέχη. Τέσσερι ήταν οι συλλήψει των αστυνομικών τη υποδιεύθυνση δίωξη ναρκωτικών Θεσσαλονίκη. Είχαν λοιπόν νοικιάσει μια πολυτελή μονοκατοικία στο Δήμο Θέρμης. Βλέπουμε ε, και τι εικόνε ε, από τον χώρο. Γινόταν η μεταφόρτωση των ναρκωτικών για να μπορέσουν μετά να διακινήσουν σε χώρε τη Ευρώπη αλλά μέχρι και την Αυστραλία. Μάλιστα, αυτό το οποίο αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα με εκτιμήσει των αρχών, το συγκεκριμένο διεθνέ κύκλωμα ήταν υπεύθυνο για το 15 με 20% τη παγκόσμια διακίνηση κοκαίνη. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν βρεθεί και άλλα αντίστοιχα φορτία στην Ιταλία, γι' αυτό και υπήρχε συνδρομή των Ιταλικών αρχών. Οι τέσσερι Άγγλοι, ε, μάλιστα ο ένα από αυτού, ε, επιχείρησε να ε, πάρει και το όπλο από ένα αστυνομικό κατά και τη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθε κατά τη σύλληψή του. <συσίλια> ε, Αναμένεται λοιπόν <συσίλια> να συνεχιστούν οι έρευνε για να εξακριβωθεί ακριβώ, το ακριβέ μεγέθο τη δράση του. <συσίλια> Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ μεγάλο διεθνέ κύκλωμα. Βλέπουμε και τι σχετικέ εικόνε από α, τα ναρκωτικά και τα άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα.